Πέτρος. Με πιέζει να πω κάτι για την καινούργια χρονιά. Μια χρονιά η οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολη από τις χρονιές τις προηγούμενες. Και θα είναι πολύ πιο δύσκολη για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χλιαροί. Ενώ για τους ανθρώπους που είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν τι θέλουν και γιατί ζουν, για αυτούς θα είναι μεγάλη ευλογία αυτή η χρονιά. Διότι θα τους δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούν και μπορεί να χρειαστεί και να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Και ξέρετε, είναι μεγάλη ευλογία να μαρτυρήσει κάποιος για τον Χριστό. Γι' αυτό δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είσαστε εσείς για να υποδεχτείτε, που υποδεχτήκατε το νέο έτος, πόσο έτοιμοι είσαστε για τα επερχόμενα γεγονότα, τα οποία θα δούμε πράγματα και θαύματα. Πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε. Ίσως θα είναι αυτή η χρονιά που ο Θεός θα καθαρίσει το αλόνι του, το οποίο το έχουμε βρωμίσει αυτό το αλόνι του. Την εκκλησία του δηλαδή. Ακούμε από παντού πράγματα τα οποία δεν χωράει ο νους του ανθρώπου. Πράγματα τα οποία δεν είχαν υποθεί εδώ και 2.000 χρόνια και τα ακούμε τώρα. Τα ακούμε τώρα και να τα ακούσουμε από απλούς ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό. Αλλά να τα ακούσα από αρχιερείς, να τα ακούσα από πατριάρχης, να τα ακούσα από σημαίνοντα πρόσωπα, από θεολόγους.